ήταν μοναδικός. Το κακομοίρι τον άσπρο, που δεν είχε καμία κομματική ταυτότητα, δεν το χειροκρότησε κανείς. Με ένα κνήτη πρώτα και με ένα χριστιανό, με έναν ξαναμένο το αμεθανό και με έναν εμπρεζάκια παρδαλό. Ο Νικόλας Άσημος ήταν ένας ταλαντούχος αλλά δύσκολος άνθρωπος με ιδιοτροπίες και αντιδραστικό χαρακτήρα. Ήταν ένας καβαλάρης μοναχικός που δεν μπόρεσε να συνεννοηθεί με τους ανθρώπους. Μεγάλοι καλλιτέχνες όμως, όπως ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και η Χάρης Αλεξίου, σεβάστηκαν και τραγούδησαν τις εμπνεύσεις του. Έχω ένα παπάκι να μου κάνει πα, να μου κάνει πα, πα, πα. Και ένα κουνελάκι που όλο μου κουνάει, που όλο μου κουνάει. Οι παλαιότεροι στα Εξάρχεια θυμούνται ακόμη το θέατρο δρόμου που αυτοσχέδια έστεινε ο Άσημος, προκαλώντας αυτό που θεωρούσε κοινωνικό κατεστημένο. Σε σταμάταγε και σε ρώταγε, μην πατάς πάνω, σου έλεγε μην πατάς πάνω στις κάλτσες σου, είναι φρικτό αυτό που κάνεις. Τι ξεκολλήσατε στο γιο σου ρούμ, για ένα κουστού, για ένα κουστού. Τι ξεκολλήσατε στο γιο σου ρούμ, για ένα κουστού, για ένα κουστού. Ή σου έλεγε, εσύ φοράς μία γραβάτα, ο ίδιος είχε φορέσει δύο και έλεγε εγώ φοράω δύο γραβάτες, είμαι δύο φορές κύριος, πιο κύριος από σένα. Όλα τα άλλα που σας λένε είναι μπούρδες. Όχι πως και εμείς δεν λέμε μπούρδες. Οι δικές μας όμως μπούρδες περιέχουν ευθυμιασμόν. Πίστευα δηλαδή ότι μια σύγκρουση οπωσδήποτε μπορεί να φέρει μια ανατροπή για το καλό. Έτσι πίστευε. Και πολλές φορές επειδή και συγκρούσεις χωρίς να υπάρχει λόγος. Από μικρό παιδί ήταν ανήσυχος, ψαχνόταν. Δεν του άρεσε ο κόσμος γύρω του. Έτσι έφτιαξε μια δική του φυλή, τους κροκανθρώπους. Οι κροκάνθρωποι τους οποίους αναζητούσε και κάποια στιγμή πίστεψε ότι ήταν και αρχηγός τους, είναι οι πολύχρωμοι άνθρωποι, οι διαφορετικοί. Ο Άσημος έβγαλε ένα δίσκο ο οποίος δεν πήγε καλά και λογοκρίθηκε. Για να ζήσει άρχισε να πουλάει μόνος του τις κασέτες με τα τραγούδια του. Για ένα κινούμενο μαγαζί και ένα κινούμενο μικρό παιδάκι που ήταν η κόρη του που την έσαιρνε μαζί του όπου πήγαινε. Τα Εξάρχεια ήταν το στέκι του Άσημου. Έμεινε εκεί για πολλά χρόνια. Πότε νίκιαζε ένα σπίτι, πότε έκανε κατάληψη. Και αν δεν έβρισκε, ξάπλωνε στο δρόμο. Αγαπάω και αδιαφορώ και κρατάω τον κατάλληλο χορό. Το λοιπόν θα αγαπάω και μένα. Ο Άσημος ήταν ένα περίεργο αναρχοπούλι της πλατείας των Εξαρχείων στα μέσα προς τέλη της δεκαετίας του 70 και σίγουρα στη δεκαετία του 80. Προς το τέλος της ζωής του έχασε κάθε επικοινωνία με την πραγματικότητα. Άφησε πίσω του τα τραγούδια του και έγραψε μόνος του το φινάλε της ζωής του. Τη βραδιά πριν να αυτοκτονήσει είχε πάρει τηλέφωνο και μου έλεγε «Ρε, η κατάρα του τον χαμόν έχει πέσει πάνω μας». Και εγώ του λέω, άσε με ρε Νικόλα να κοιμηθώ, πάρε μαύρο, τρεις τη νύχτα μην πήρε. Και αυτό λέω, είναι μαύρο το χιούμορ. Λέει, άστα αυτά που σου λέω, δεν θα υπάρξει άλλη φορά. Εκεί που να φανταστώ τόσο μαύρο χιούμορ και την άλλη μέρα βρέθηκε κρεμασμένος. Μπαγάσα, παρνά σκαλάκι πάνω, μια ανάσα. Στη συνέχεια της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσετε τα λογοκριμένα τραγούδια της δεκαετίας του 70 αλλά και την ιστορία του αξέ.